Θα όλο το Σαββατοκύριακο ναι. με πίεζε το κεφάλι μου. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς πόνος. Αλλά... με πίεζε και ρωτάω. Πίεση στην κεφάλα, ναι. Και ρωτάω αν είναι αυτά τα πρώτα συμπτώματα του κρυολογήματος. Ξέρεις τι πίεση. Μιλάμε σαν να σπάει το κεφάλι μου. Είναι τα πρώτα συμπτώματα της έλλειψης. Της παντελούς έλλειψης. Όχι. Όχι. Της παντελούς έλλειψης. Πώς να το πω. Σεξουαλικής πράξης. Αυτό. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς λέγεται, αλλά άστο. Παιδιά δεν ξέρω. Είναι με το στερητικό Α μπροστά. Α, μάλιστα. Έχω τη στέρηση. Πολύ ωραία. Γιατί εγώ προβληματίστηκα γι' αυτό. Ναι, σου το λέω εγώ αυτό είναι. Εντάξει, άμα είναι αυτό. Άρα το επόμενο Σαββατοκύριακο που δεν έχω, δεν παίζω, δεν κάνω κάτι. Όχι, όχι. Και θα έχει καλό καιρό. Μήπως να έρθεις από το σπίτι να σε βάλω στους τάκους. Ναι, στους τάκους, βρε Μιχάλη, και εσύ πώς τα λες έτσι. Όπως τα αυτοκίνητα που τα βγάζουν τα λάστιχα, τους βάζουν στους τάκους και αρχίζουν από κάτω, πέφτουν από κάτω και αρχίζουν. Διορθώνουν εδώ, βάζουν λάδια εκεί, γρασάρουν από εκεί. Πολύ καλό κίνητρο για να έρθω με παρομοίωση σα με αυτοκίνητο. Ρε παιδί μου, να σε ρυθμίσω με. Εντάξει, να με ρυθμίσει. Έχει πλάκα όταν πιτσιρικάδες ναι. σου στέλνουν και θέλουν να μάθουν πράγματα. Λέει λοιπόν: γεια σας, εσείς τι σπουδάσατε για να γίνετε DJ? Του γράφω: εγώ δεν σπούδασα από πολύ μικρός. Μου άρεσε και προσπάθησα να μάθω πώς μπορώ να κολλάω τα τραγούδια μεταξύ τους. Με βοήθησε βέβαια και ότι ξεκίνησα να παίζω drums και έτσι γνώριζα τα πάντα σχετικά με τα beats κτλ. Χρειάζεται αγάπη και επιμονή. Δεν μπορούσα να τα γράψω. Πολύ ωραία το τα έγραψα. Μετά λέει: καταλαβαίνω, λέει, το ίδιο πράγμα έχω πάθει κι εγώ. Απλώς μαζεύω λεφτά, λέει, για ηχεία κτλ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Εσείς πώς ξεκινήσατε να μαζεύετε λεφτά? Πούλης, μωρέ. Τι να ξέρει. Πρέπει να είναι πολύ μικρό. Ναι, αλλά είναι γλυκούλης που ρωτάει. Και λέει: μαζεύω κι εγώ λεφτά. Και μετά λέει: πώς μαζεύω λεφτά. Πώς μαζεύω λεφτά. Γίνεσαι καλό παιδί και πώς το λένε. Οργανώνεσαι. Όχι, η γιαγιά. Αλλά η συντάξη τώρα τι να πάρει, Αλέξη. Ναι, Μαρία μου, καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Καλημέρα, Μιχάλη. Happy birthday, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου. Να είσαι πάντα ευτυχισμένη όπως είμαστε, λέει, και εμείς που σε έχουμε, οι γονείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Τα πόσα κλείνεις? Τα 24. Και είσαι ακόμα στο σπίτι με τους γονείς? Έλεος, κουκλίτσα μου, πάρε ένα σπίτι, φύγε. Σιγά σιγά, Μιχάλη μου. Ναι, ανά, ορίστε, αφού δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο το Σάββατο, έλα στη Θεσσαλονίκη και θα σε φτιάξω πίτες. Αχ, ωραία. Η Μαρία θα είναι φρόνιμη. Τι πίτες? Κάνει καλή πίτα. Ναι, παιδιά, πρέπει να κάνει πολύ καλές πίτες. Πατηγυρεύοντας να πω προς τυχιά. Δεν θα την πω. Με πιέζετε. Δεν θα πιέζεσαι. Έλα, μην πάρω καμιά άδεια κανένα μήνα και ξαναφύγω. Όχι. Να φύγει αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι ωραιότατο. Θα είναι. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχω τίποτα. Θα έχει ζέστη. Σοβαρά. Ναι, θα είναι πολύ ωραία. Πού το ξέρεις εσύ ότι θα έχει ζέστη? Να βγάλω το σκαφάκι. Πρέπει να το βγάλει λίγο έξω. Σκαφάκι. Το 60 μέτρο λέει. Το λέει και το λέει σκαφάκι. Θα τον διαλύσω τον ηλίθιο. Θα τον διαλύσω τον ηλίθιο. Τι σημαίνει? Τι είναι αυτό, έκτακτο είναι? Σοκ έκτακτο, μια είδηση που θα συζητηθεί και θα γίνει θέμα παντού. Καταρχήν η Μαρία μου έχει φέρει το σοκ, το έχω. Μα σοκ είναι αυτό. Ένας δικός μας, Μιχάλη μου, ένας άνθρωπος της Ελλάδας, του λαού, ο Δημήτρης Γιαννέτος, που ζει στην Αμερική. Μα αυτή είναι τρελή. Ναι. Τρελή όμως. Μετά τη Μενούνος, ποια βάφη? Πού να ξέρω. Ποια? Την πολυκατοικία του. Όχι, την Κέιτλιν Τζένερ. Ποια είναι η Κέιτλιν Τζένερ? Ο πρώην πατέρας της. Της γνωστής οικογένειας. Ο πατριός. Έγινε γυναίκα. Αυτή. Έγινε γυναίκα. Και αυτή τρελάθηκε. Μας, ναι. Και ήταν και Ολυμπιάρχης. Καλέ, ναι, ήταν πολύ καλός. Ολυμπιακούς αγώνες. Μπράβο, κουκλίτσα μου. Μπράβο, Κέιτλιν. Ο Δημήτρης είναι ακροατής καταρχήν. Ακούει καθημερινά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Δημήτρη. Μπράβο στον Δημήτρη που πήρε αυτή τη δουλειά. Μπράβο. Πάμε σε άλλη είδηση. Δύο σοκ. Πάμε σοκ. Έκτακτο. Παρακαλώ. Πολωνός ιερέας. Ναι. Είμαι ομοφιλόφιλος. Ναι. Έχω σύντροφο. Και. Κούκλισα μου την τσάντα εκεί που είναι με πρόσχημα το αυτό που βγάζει καπνούς. Πώς το λέω αυτό. Μη σου κάψει τα πόδια και τους πόντους. Τι τραβάω. Μαρία, εσύ. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, μπορείς να έρθεις κανονικά στη δουλειά σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι προϊσταμένοι και το πνεύμα σε αφήνουν και σε περιμένουν. Ποιο είναι το πνεύμα? Ξέρουμε εμείς ποιο είναι το πνεύμα. Κρατήστε το για πάρτι, να μην το μάθει κανένα. Εντάξει, Μαρία μου, καλή εβδομάδα. Σήκω, πάμε στη δουλειά, τελειώνουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, παρακαλώ. Ήσουν λίγο ξινούλης με την Μαρία. Δεν ήθελα να το κρατήσει. Μου πέταξε λίγο ξινίλα αυτή και της πέταξα εγώ και δύο κουβάδες ξινίλα. Εσύ, ναι, γιατί? Διότι εγώ έχω πρώτες ύλες.
Ευτυχώς λέει υπάρχει και ο περίφημος δισκοθέτης Μιχάλης που οργανώνει κάθε τόσο λέει ένα παρτάκι στο σπέλ. Παρτάκι με 2.000 άτομα έχει τρελαθεί. Και έτσι λέει βλέπουμε γκομενάκια τρελά, λέει και ανοίγει το μάτι μας ο Αλέξανδρος. Ο Λιγούρης ο Αλέξανδρος. Ο Λιγούρης. Από το Λιγουριό πιθανόν. Ναι, καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Με λένε Γιώργο. Τι κάνει Γιώργο, πού είσαι? Είμαι στην Αθήνα. Τέλεια, και εγώ κάπου εδώ τριγύρω είμαι. Ελάτε παρακαλώ. Αλό, μάλιστα. Γεια σα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ, Γιώργο, για πάμε, Γιώργο. Ελάτε, ποιος είναι? Ναι. Ποιος είναι, ποιος είναι εκεί, ναι? Η Ξένια. Γλυκούλα η Ξένια. Ξένια, Ξένια, ποιος είναι αυτός που έχει δύο τραγούδια στην πεντάδα, έλα? Ο Κλέιντι. Ο Κλέιντι, ναι, ο Κλέιντι. Τα ξέρει η μάνα όλα. Κάνω κι εγώ. Δεν είναι εκπομπή αυτή το πρωί που κάνω. Εγώ παιδομάζωμα είναι. Μα φαγώθηκες. Ξένια, θα πάρεις τη μάνα και θα τη βάλεις στο τηγάνι εκεί στο Αλού Φαν Πάρκ. Να δεις. Έλα. Εθνική baby sitters έχουμε κάνει. Να σας πω κάτι. Σκέφτομαι τώρα να... Να πάω να του χαρίσω τα παιδιά. Αυτό. Φαντάζεσαι. Κάθε μέρα και έναν άλλο. Όχι, ρε. Ένα Σαββατοκύριακο να το κρατήσω. Όχι, Σαββατοκύριακο. Να πάμε σε ένα μεγάλο χώρο. Όχι, να πάμε. Τους, σαν του παιδότοπου. Να πάμε σε ένα πολύ μεγάλο παιδότοπο. Ναι. Και να πω, αγαπητές κυρίες που ακούτε το breakfast. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα το κρατήσω εγώ. Ο Έργων, η Μαρία, γιατί, ρε. Α, όχι εσύ δηλαδή. Εμάς θα βάλεις, θα επιβλέπεις. Να μην προσέχω τι θα συμβεί, να επιβλέπω. Όχι, εμείς θα επιβλέπουμε σένα. Και θα περνάω τα παιδιά και να αγκού, αγκού. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Μία αεροσυνοδός εκμεταλλεύτηκε τη φαντασίωση που έχουν πολλοί άνδρες και έκανε μία περιουσία. Τι έκανε? Δηλαδή, πλησίαζε τους επιβάτες του αεροπλάνου και όπως τους πρόσφερε καφεδάκι, τους καλούσε στην τουαλέτα αν θέλανε να κάνουν σεξ μαζί της. Με το αζημίωτο φυσικά χρέωνε 1750 ευρώ. Πόσο? Για ντροπή. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, ρε. Ντροπή είναι συγκεκριμένη. Όχι, γιατί. Μα είναι δυνατόν. Οι δουλειές πήγαιναν καλά μέχρι που την έπιασε στα πράσα και την απέλησαν. Πρόλαβε όμως να βγάλει 880.000 ευρώ. Δηλαδή πήγε με πόσους, ρε παιδιά? Τι? Πήγε με πολλούς. Με πάρα πολλούς. Θες να κάνεις τη διαίρεση εσύ? Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η αεροσυνοδός είχε κάνει σεξ με αρκετούς από τους επιβάτες κατά τη διάρκεια των πτήσεων και γι' αυτό ζητούσε να πετάει σε μεγάλες αποστάσεις. Ναι, να προλαβαίνει. Έτσι, κυρίως στις πτήσεις από τις χώρες του κόλπου. Του κόλπου θα ήταν. Προς την Αμερική. Μπράβο, πες μου τώρα, είναι ωραία πράγματα αυτά. Θέλω να πετάξω τώρα. Έχουμε Κινέζους και σε άλλους σταθμούς πια. Καλώς ήρθες στο κλαμπ των αντιγραφέων. Μα Κινέζοι. Τόσο ηλίθιοι είναι. Τόσο ηλίθιοι. Ας βρουν έναν Άραβα, κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ο πίνακας Άνθη, έτσι λέγεται, τον οποίο έχει φιλοτεχνήσει ο Ιταλός Πάολο Πορπόρα, η αξία του εκτιμάται σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είχε ταξιδέψει 350 χρόνια μετά τη δημιουργία του στην Ταϊουάν. Υπήρχε μια έκθεση εκεί για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο πίνακας όμως είχε την ατυχία να συναντήσει έναν κάπως άγαρμο Κινέζο, ο οποίος κράταγε ένα αναψυκτικό στα χέρια και κάτι έπινε εκεί και δεν έβλεπε και πέφτει απάνω στον πίνακα και τον σκίζει. Έσκησε τον πίνακα, του έκανε τρύπα. Οι κάμερες πήραν είδηση, έτρεξε ο υπεύθυνος, ο Λου Τάο, τον βλέπει τον Κινέζο, ο οποίος είχε κοκκινήσει, δεν μιλάει. Του λέει: πόσο μαλάκας είσαι, του λέει. Ναι, τρελάθηκε. Ο Κινέζος έβριζε, τι να κάνουμε τώρα. Ρε καραγκιόζη, του λέει, με το αναψυκτικό στα χέρια, πού πας, πού το βρήκες. Αυτός δεν μιλάει, το ξεκινάει να το μιλάει. Δεν μίλαγε, παιδιά, δεν μίλαγε. Έχει σοκαριστεί ο άνθρωπος. Εντάξει, ήταν η κοπέλα του δίπλα και προσπάθησε να δικαιολογήσει τα πράγματα. Νίση σοχώστον σαν χαμπάκι. Έφαγε πάρα πολύ προηγουμένως πριν μπούμε και. Νίση σοχώστον σαν χάχα. Σαν χάχα, α πούμε. Πήρε και μια πορτοκαλάδα μαζί του. Έξαλλο ο προϊστάμενος. Πάρτε το μαλάκα σου και φύγε, τι λέει τώρα. Που κάποια στιγμή του είπε. Να, του μπούτζονε και του έβγαλε. Ποιο το κάνει αυτό που κάνει του Κινέζου? Και άλλο σταθμό. Έναν τελευταίο από κάτω. Είναι 38 σταθμοί. Είναι, ναι. Στην Αθήνα. Το πρωινό αυτό είναι το 308. Τέλεια επιτυχία από την Ανάποδη. Αναποδογυρίστε τη λίστα για να αισθάνεστε καλά. Τι αποκαλύπτει για το χαρακτήρα σου? Ο τρόπος που τρως. Θα μου πείτε πώς τρώτε και θα σας πω τι αποκαλύπτει για το χαρακτήρα. Προσεκτικά, δεν βάζουμε τα χέρια μας. Πιρούνι, μαχαίρι. Λοιπόν, αν τρώτε με την ησυχία σας το φαγητό σας, είστε άνθρωπος που απολαμβάνει τη στιγμή. Είστε λίγο πεισματάρης, επίμονος και άκαμπτος, τα πιστεύω σας. Αν τρώτε γρήγορα, που τρως μερικές φορές. Εντάξει, όχι συνέχεια όμως. Είναι άνθρωποι που είναι τυπικοί σε προθεσμίες και αντίθετα με όσους τρώνε αργά, βάζουν άλλους ανθρώπους πάνω από τον εαυτό τους. Είναι ιδανικοί σύντροφοι λόγω της ζωτικότητάς τους, αλλά δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στον εαυτό τους. Εσύ αφιερώνεις όμως. Είμαι ιδανικός σύντροφος, γι' αυτό με έχεις βάλει στο μάτι. Γι' αυτό. Και αν είστε δύσκολοι με το φαγητό όταν τρώτε έξω, δηλαδή έχετε απορίες με το μενού, ζητάτε να ετοιμάσουμε συγκεκριμένο τρόπο το φαγητό σας, το έχεις αυτό? Όχι. Είσαι περίεργος. Θέλω λίγο ψημένο αλλιώς. Να μην έχει ξύδι, να έχει. Δεν θέλω ξύδι, δεν θέλω λεμόνι. Η μπριζόλα μου θέλω να είναι medium rare. Θα φάω όπως θέλει ο μάγειρας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί πληρώνω, ρε. Άρα είσαι περίεργος.
Λοιπόν, είσαι δύσκολος με το φαγητό. Ελληνίδα παρουσιάστρια. Έχω τόσα παπούτσια που μερικά τα έβαλε διακοσμητικά στο σαλόνι. Ωραία. Εάν πας στο σπίτι, Μιχάλη μου, της Λάουρα Νάργιες, θα δεις ότι. Εάν πας, ρε παιδί μου, χτυπήσει την πόρτα. Καταρχήν είναι μεγάλο σπίτι, είναι τίποτα κανένα. Δεν ξέρω τώρα πού είναι. Ναι, Μιχάλη. Αν δεν είναι. 280 τετραγωνικά και πάνω, αλλιώς τι να πάω να κάνω. Κώστας Χαριτόπουλος, διπλωμένος. Δεν απάντησα ποτέ, ήμουν πολύ πιστός. Ναι, τον χώρισα γιατί δεν με. Καλά. Πώς. Η Μαρία Ηλιάκη χώρισε έναν άντρα επειδή δεν την. Δεν της το έκανε καλά. Ε, παιδιά, καλά δεν το έκανε. Άρα η Μαρία ήταν Ηλιάκη στραβό. Χριστέ μου. Διότι επαξίως θα το πάρεις το δώρο, διότι όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν φταίς εσύ, αγάπη μου. Είμαι η Ελένη. Δεν ξέρω, σ' ακούω λιγάκι κάπως και μπορεί και να φταίγεις, αλλά για πες μου, Ελένη, τι έγινε. Είχαμε γάμο το Σάββατο το απόγευμα. Μάλιστα. Και ο σύζυγος το αποφάσισε πριν το γάμο και την ώρα που είχα εγώ κομμωτήριο να πάει ψάρεμα. Πού να πάει? Για ψάρεμα. Να πάει. Να πάει. Να πάει. Να πάει. Ναι. Δεν έπρεπε να πάει. Να πάω εγώ κομμωτήριο και έπρεπε να με πάει αυτός. Να σε πάει αυτός. Αμ, δεν με πήγε. Και τι έγινε? Τα άκουσε λίγο παραπάνω. Ναι. Και τελικά αργήσαμε το ραντεβού. Αργήσατε να πάτε στο γάμο. Α, ήθελα να πάει για ψάρεμα, γι' αυτό. Πού ήταν ο γάμος, σε ποια περιοχή? Επαρχία, Λεωνίδιο. Στο ηρωικό Λεωνίδιο. Ναι, ναι. Που το τετραγωνικό πάει αρκετά τώρα τελευταία εκεί. Για συνέχισε, λοιπόν, ναι. Και αργήσατε. Αργήσαμε, ναι. Καθοδόν γρίνιαζε ο. Όχι, δεν. Αυτό του έλειπε. Αυτό του έλειπε. Γιατί αν σου γρίνιαζε, τι έπρεπε να του λέγε εσύ? Δεν φταίω εγώ, αγάπη μου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έφερε τίποτα ψάρια ή αηδίες? Την κανιά βγήκε. Βγήκε την κανιά. Με λακτάρα. Εντάξει. Με λακτάρα. Δεν φταίει ούτε αυτό φταίει. Σύμφωνα με έρευνα, ποιες είναι οι περιοχές της Ελλάδας που οι γυναίκες τιμούν το one night stand? Έχουμε και ποσοστά. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές. Βεβαίως. Γιατί μόνο εσείς έχετε δικαίωμα, δηλαδή δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να τα μιλάτε αυτά τόσο ανοιχτά. Εμείς τα μιλάμε γιατί πρέπει να δοκιμάσουμε. Παρακαλώ, πού είναι το. Λοιπόν, τις πρώτες θέσεις τις έχει η Πελοπόννησος. Μάλιστα. Και η Ήπειρος. Στην κορφή η Ήπειρος. Βεβαίως, στην κορφή ψηλά, ψηλά η Βόρεια. Ένα χειροκρότημα στην Ήπειρος. Την ηρωική, είναι πνευματοβαμμένη. Λοιπόν, και η αδερφή μας η Βόρεια Ήπειρος. Α, πήγα αλλού. Και μάλιστα τα ποσοστά φτάνουν μέχρι και 39,87%. Επίσης στις 100 ή 40 κάνουν αυτή τη δουλειά. Βεβαίως, αυτά είναι και στην Ήπειρο. Εκεί πέρα. Σε ποιο, στα Γιάννενα μου λες. Στην Κόνιτσα θες να μου πεις. Έχει ωραίες περιοχές από εκεί. Παιδιά, η Βοβούσα κάνει αυτό που πάει. Η Βοβούσα. Το Δελβινάκι. Γιατί τόσες περιοχές ωραίες έχει, βέβαια. Το Καλπάκι. Εκεί. Το ηρωικό Καλπάκι. Πού τα ξέρεις όλα αυτά κι εσύ? Τα έχω περάσει. Στο Κεφαλόβρισο. Γίνεται αυτή η δουλειά. Στην Υπογωνιανή. Στους κήπους, στη Βύσανη. Όλα τα. Όλη την περιοχή ξέρεις. Στο Μονοδένδρι. Μεγάλη εκδρομή οργάνωσε. Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από εσένα να μ' αγγίζεις. Το κοριτσάκι πάει, το κάψα, μα δεν είναι. Δεν είναι. Πάω παρακάτω, έχω κι άλλο. Θα τη δέσω σε πεύκο αυτή. Είσαι σε πεύκο. Είσαι τόσο καλός μαζί μου που όταν πάμε σπίτι θα σου κάνω και εδώ συμπληρώνεις εσύ. Το αφήνω εγώ κενό, τελίτσες. Αρακά. Αρακά, ρε παιδιά. Σοβαρολογείτε. Το μυαλό στο φαγητό είναι, δηλαδή. Αυτό το είπε. Δεν θέλω και λίγο. Με άνηθο λίγο όμως. Να το τώρα, εντάξει. Και μία φετούλα. Ό,τι θες. Για σίξ πηγαίναμε, φαγητό θα. Και ψωμάκι να κάνουμε παπαρίτσες. Γιώργος Κυμπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων. Η Έφη, όπως πάντα, δίνει δώρα. Σήμερα θα σας δώσει ένα πολύ καλό. Μάνος Χατζηδάκης στο χρηματιστήριο, όπως πάντα, στα οικονομικά, financial. Κατευθείαν από το Χαλάνδρη, η Μαρία Ένεσβη. Το λιοντάρι του Κουκακίου, ο Έργουιν. Δεν το λένε, μα το λέω έτσι. Λιοντάρι, η Λουλού. Η Λουλού του Κουκακίου. Η Λουλού του Κουκακίου. Ναι, ναι, ναι. Από το Πύρονα, Γιώργος Κιαδάς. Και ο απάνω πλανήτη, Μιχάλης Τσαουσάμπουλος. Μπράβο, ναι! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.